Εδώ η κερασιά μας έβγαλε κερασάκια. Απίστευτο. Είναι ο δεύτερος χρόνος σήμερα. Ο δεύτερος χρόνος που διανύει. Έτσι. Έχω αφήσει και την ετικέτα του. Έτσι, κερασιά μπουρλα. Μπουρλα. Έτσι, τα κερασάκια εδώ περιμένουν. Θα φάμε κερασάκια, παιδιά. Καλή φάση. Έτσι, με αγάπη και φροντίδα θα φάμε και κεράσια. Μεγαλώνει η ποικιλία μας. Πάρα πολύ ωραία εδώ. Έπρεπε να το είχα κλαδεύσει, βέβαια. Έχει ξεφύγει προς τα πάνω. Τώρα του χρόνου. Δεν θα ποτίσω σήμερα, βλέπω θα βρίξει μάλλον. Φάση. Εδώ τα χλαδάκια μας. Βλέπετε. Κοντούλα. Είδος κοντούλα. Τα πιο νόστιμα αχλάδια βγάζει. Πολύ νόστιμα, μικρά αλλά νόστιμα, πεντανόστιμα. Δεν είχα φάει πριν βάλω το δέντρο εδώ, γιατί σαν να έχουν καεί εδώ τα φύλλα. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Ελπίζω να μην είναι καμιά αρρώστια, γιατί θα τρελαθώ. Θα καθαρίσουμε αυτά. Λοιπόν, εδώ δέστε τα χλαδάκια, έχουν δέσει. Εδώ. Γιατί τα φύλλα, κάποια φύλλα. Για να πάμε και από την άλλη πλευρά του δέντρου. Και εδώ είμαστε γεμάτο αχλαδάκια, τα οποία πιστεύω σε κανένα δυο μήνες θα είναι έτοιμα για φάγωμα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε στο βιντεάκι έχουμε Μάιο, αρχές Μαΐου, 3 Μαΐου έχουμε. Άρα πιστεύω ότι αρχές Ιουλίου θα είναι έτοιμα. Θα είναι έτοιμα για φάγωμα.